αρχιτέκτων και CEO της εταιρείας Cocoon Modules, Αναστασία Σπυροπούλου, που μαζί με την ομάδα της από το 2015 βλέπουν το container διαφορετικά, σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουν έξυπνους χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό, στο εμπόριο, ακόμα και σε επείγουσες συνθήκες στέγασης. Και όλα αυτά με περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασμό, κινητικότητα και καλαστησία. Κυρία Σπυροπούλου, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο Geek Eidor. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε αυτή την πρόσκληση και να σας ρωτήσω, γιατί containers? Γιατί το container είναι ένα... καταρχήν βρίσκονται σε αυθονία. Είναι ένα υλικό το οποίο μετά από μερικά χρόνια χρήσης, πολλές φορές όχι λόγω της κατάστασης που βρίσκεται, για εμπορικούς λόγους καταλήγει σε αδράνεια. Οπότε έχουμε πάρα πολλά container που συντίζονται σε λιμάνια, όπως είναι στον Πειραιά, ας πούμε, στο Σχιστό, για παράδειγμα, έχουμε άπειρα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και λόγω του ότι έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές. Οπότε πολλά από αυτά καταλήγουν σε τέτοιους χώρους. Οπότε εμείς ερχόμαστε και επαναχρησιμοποιούμε στην ουσία ένα πολύ στιβαρό υλικό, του αλλάζουμε χρήση και το... Στην ουσία γίνεται δημιουργική ανακύκλωση, το upcycling, το λεγόμενο. Και τι σημαίνει τώρα στη δημιουργική ανακύκλωση αυτή, τι σημαίνει αρθρωτή κατασκευή και τι είναι αυτό που κάνει την πρότασή σας τόσο ξεχωριστή? Η αρθρωτή κατασκευή σημαίνει ότι όταν μιλάμε για αρθρωτή κατασκευή, εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε την ελάχιστη μονάδα, ένα container στην προκειμένη, για να συνθέσουμε μεγαλύτερους, να συνθέσουμε ένα σύνολο που στην προκειμένη είναι το, η κατοικία μας, το γραφείο μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο τρόπος επέκτασης των μονάδων μας βοηθάει να καλύψουμε ακριβώς τις ανάγκες του χρήστη, δηλαδή καταρχήν ξεκινάμε από μία ελάχιστη μονάδα που είναι τα 15 τετραγωνικά. Mm-hmm. Και ανάλογα τις ανάγκες μας προσθέτουμε σε αυτό χώρους. Άρα δηλαδή είναι προσαρμόσιμο και όπως πολύ ωραία το περιγράφετε και στην εταιρική σας περιγραφή, χρησιμοποιείται στην ουσία σαν ένα κομμάτι Lego. Σωστά, ναι, ακριβώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβουμε έτσι. Χρησιμοποιούμε τα Lego, φτιάχνουμε, φανταστείτε ότι έχουμε στα χέρια μας τρία κομμάτια Lego και από εκεί... Και ύστερα μπορούμε να συνθέσουμε όποιο... Να κάνουμε μια σύνθεση στην ουσία. Ο χρήστης γίνεται και αρχιτέκτονος, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς και από τις πολύ ωραίες φωτογραφίες σας στα κοινωνικά δίκτυα και στο site σας, βλέπουμε το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο αποτελείται ουσιαστικά από το αρχικό κομμάτι. Το αρχικό κομμάτι Lego, το οποίο έχετε διαμορφώσει εσείς κατάλληλα, μάλιστα με πολύ καλέσθητο τρόπο. Και μιλάμε για 15 τετραγωνικά ή για 30 τετραγωνικά, έτσι? Ναι, μεγέθος. Αυτό που βλέπετε είναι 30 τετραγωνικά. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο, το 40 ποδιών ή τέλος πάντων 12 μέτρα. Αλλά το ίδιο θα... Δηλαδή δεν είναι το μικρότερο μέγεθος που μπορούμε να δούμε, είναι το αμέσως επόμενο. Το μικρότερο είναι το μισό από αυτό, όπου υπάρχουν μελέτες μας όπου διαμορφώνουμε τέλος πάντων το μισό από αυτό, 15 τετραγωνικά, και το κάνουμε επίσης ένα λειτουργικό, πολύ εργονομικό δωμάτιο. Όχι δωμάτιο ξενοδοχείου, κατοικία, ξέρω, για... Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θέλει, ναι. Τι θέση φανταστήκατε από την αρχή, γιατί ήταν δικιά σας η ιδέα, ότι μπορεί να έχει στην οικονομία και στη ζωή μας αυτό το μετακινούμενο σπίτι? Δηλαδή, σε ποιες δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Μας αναφέρατε ήδη μερικές. Είναι και κινητικό, σωστά? Είναι μετακινούμενο, ναι. Σωστά. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να το μετακινείς. Δηλαδή, δεν θα συνιστούσαμε να το μετακινείς κάθε 6 μήνες, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οι χρήσεις τώρα ποικίλουν, δηλαδή ξεκινάμε από την πιο κατάλληλη, η οποία είναι καταλήματα που αφορούν στον τουρισμό, γιατί
είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, κάποιες μονάδες, 2, 3, 4 μονάδες αυτόνομες, ας πούμε, όχι ως προς την ενέργεια, αυτόνομες ως προς τη θέση τους, δηλαδή παίρνει κάποιος ένα προϊόν από εμάς τελειωμένο, έτοιμο να τοποθετηθεί στο οικόπεδο. Mm-hmm. Και μετά προχωράμε σε χρήσεις κατοικίας, χρήσεις στη διαφήμιση για εμπορικούς λόγους, εστίαση, καντίνες, εξοχική κατοικία και στην ουσία βιομηχανικούς χώρους. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, όπως και με τη συμβατική κατασκευή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση, ας πούμε, με μια συμβατική κατασκευή ή μια προκατασκευασμένη όπως την γνωρίζουμε? Ναι. Θα σας πω τώρα, με την προκατασκευή έχουν κοινά. Τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την συμβατική κατασκευή. Mm-hmm. Καταρχήν έχουμε πολύ γρήγορο, πολύ άμεσο χρόνο κατασκευής. Μιλάμε τώρα για το πρότυπο το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε 6 εβδομάδες. Αντίστοιχα, αν κάποιος ήθελε, ας πούμε, 3-4 μονάδες σαν το πρότυπο, αυτό προφανώς δεν θα έπαιρνε 3-4-12 εβδομάδες, αλλά, συγγνώμη, 3-18 εβδομάδες, mm-hmm. αλλά πολύ λιγότερο, κάτι μεταξύ 2,5 και 3 μηνών. Το πολύ. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ γρήγορη συνοπτικές διαδικασίες κατασκευής, έτσι? Ακριβώς. Η κατασκευή γίνεται σε δικούς μας χώρους, εκτός οικοπαίδου του χρήστη. Και ακριβώς γι' αυτό δεν μας επηρεάζει ο καιρός, οι συνθήκες του περιβάλλοντος γενικότερα. Οπότε μιλάμε για πολύ γρήγορη κατασκευή ακριβώς. Επιπλέον έχουμε πολύ χαμηλότερο κόστος, δηλαδή μια μονάδα σαν αυτή ξεκινάει από τις... βασικά είναι γύρω στις 22.000 συν το ΦΠΑ με εξοπλισμό, δηλαδή έχει πλήρη κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπες βασικές. Mm-hmm. Επιπλέον έχουμε ενεργειακή κλάση Α ή Β, ανάλογα το οικόπεδο, τον προσανατολισμό του κτλ. Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μικρές απώλειες όσον αφορά τη θέρμανση ή ψήξη. Επίσης, έχουμε τελικό κόστος εξ αρχής. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, ας πούμε, και ζητάει 3 μονάδες. Εμείς ξέρουμε το κόστος και το αναλύουμε εξ αρχής, είναι αυτό που θα πληρώσει και στο τέλος. Δηλαδή δεν έχουμε απρόβλεπτα έξοδα όπως γίνεται στη συμβατική κατασκευή. Είναι δηλαδή μελετημένο από την αρχή μέχρι το τέλος το τι ακριβώς θα χρειαστεί και πώς θα συντεθεί. Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα την ασφάλειά του ή την αδειοδότηση εγκαταστασής του, τι συμβαίνει? Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Θα σας πω για την ασφάλεια. Είναι ακριβώς όπως ένα οποιοδήποτε σπίτι. Ή χώρος, τέλος πάντων, συμβατικός. Εμείς έχουμε τα κουφώματα ενεργειακά, τα συγκεκριμένα και τις αλουμίλ, όπου έχουμε ρολά ασφαλείας. Και στην άλλη πλευρά είναι η πόρτα του κοντέινερ, η οποία είναι η χαλίβδινη αυτή η βαριά πόρτα που ξέρουμε, η οποία κλειδώνει με ένα πολύ μεγάλο λουκέτο. Οπότε δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Είναι και αντισεισμικές οι κατασκευές? Είναι πλήρως αντισεισμική η κατασκευή αυτή, φυσικά, γιατί μιλάμε για το μέταλλο, για μεταλλικό σκελετό, σαν πρώτη ύλη δηλαδή το κοντέινερ, όπου σε κάποιο σεισμό κάμπτεται, δεν σπάει, όπως θα έσπαγε, ας πούμε, ένα άλλο υλικό. Τώρα, όσον αφορά την άδεια που είπατε, έχουμε κανονική, δηλαδή αδειοδοτείται κανονικά σαν μια συμβατική κατασκευή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει περίσσια δόμησης στο οικόπεδό του και θα εξηγήσω τον αυτό, δεν μπορεί να χτίσει, δεν μπορεί να το βάλει. Δηλαδή,
είναι, το μεταχειριζόμαστε ακριβώς σαν συμβατική κατασκευή. Δηλαδή, οι ιδιότητές του δεν το κάνουν κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο όπου έγινε μια τέτοια κατασκευή. Είναι, δηλαδή, αδειοδοτείται κανονικά σαν μια συμβατική κατοικία κατασκευή. Μάλιστα. Πραγματικά υπάρχει σε αυτό το σημείο ένα κενό, διότι βλέπουμε ότι δημιουργούνται πολλές διαφορετικές εναλλακτικές στην στέγαση και ίσως θα έπρεπε αυτό να μπει στο πρόγραμμα, δηλαδή να προβλεφθεί η χρήση μιας τέτοιας κατασκευής. Μιλάμε τώρα για μια νέα ολόκληρη φιλοσοφία στην αρχιτεκτονική, προσανατολισμένη στις ανάγκες του νέου τρόπου ζωής των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Ισχύει αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη τάση στο εξωτερικό και καθώς ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι ο μεγάλος χώρος, ας πούμε, δηλαδή θέλει να χρησιμοποιεί το κάθε τι γύρω του, οπότε υπάρχει τάση να συμπτύσσουμε τους χώρους μας, την επιφάνεια στην οποία δουλεύουμε, στην οποία κινούμαστε, οπότε στο εξωτερικό θα δείτε ότι στην Αμερική, για παράδειγμα, τα πολύ μεγάλα σπίτια που κάποτε θεωρούνταν, ας πούμε, το αμερικανικό όνειρο, βλέπουμε πλέον ότι ο νέος κόσμος τείνει να επιλέγει πολύ μικρότερα σπίτια, προσαρμοσμένα ακριβώς στις ανάγκες του. Αυτό ακριβώς, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μάθει μάλλον στη σταθερότητα και τη μονιμότητα της κατοικίας. Ακριβώς. Το module αυτό, σημαίνει στην ουσία ένα δομικό στοιχείο, ένα βασικό δομικό στοιχείο, μας επιτρέπει να παρέμβουμε κι εμείς, έτσι δεν είναι? Ποια περιθώρια υπάρχουν στην παρέμβαση του χρήστη? Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τα Lego, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια αγκοπλασία με τα modules αυτά, πολύ κοντά, δηλαδή να το κάνει ο χρήστης μόνος του, σαν να έφτιαχνε ένα σπιτάκι από Lego, πώς να σας πω, είναι τόσο απλό. Ως εκεί. Από εκεί και πέρα μετά εμείς αναλαμβάνουμε τα πιο τεχνικά πράγματα και παρεμβάσεις. Ούτως ώστε το σχέδιο, ας πούμε, με το οποίο προέκυψε ο χρήστης, ανέκυψε από το χρήστη, να μπορεί να είναι τελικά και αρχιτεκτονικά λειτουργικό. Άρα δίνεται πίσω στους ανθρώπους που θέλουν να κατοικήσουν σε μια τέτοια μορφή κατοικίας, τους δίνεται πίσω τη δημιουργικότητα, τη δυνατότητα να έχουν επαφή. Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει σε εμάς με κάποιο σχέδιο ήδη φτιαγμένο. Έχουν ήδη τοποθετήσει πολλές κατοικίες στο οικόπεδό τους μόνοι τους και εμείς απλά τους προτείνουμε, τους κάνουμε μια προσφορά φυσικά και τους προτείνουμε κάποια εναλλακτική αν δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό που έχουν κάνει. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και μένα από αυτά τα σχέδια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούμε και μας έχετε συνεπάρει με αυτή την αέρινη οπτική της αρχιτεκτονικής. Από τη στιγμή που έχουμε μάθει σε κάτι εντελώς διαφορετικό, ακούμε και τις προϋποθέσεις κτήσης της και τις προδιαγραφές σε σχέση με τη συμβατική κατοικία, πράγματι έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Στην πορεία μπορούμε να επέμβουμε και εάν κάτι, ας πούμε, θελήσουμε να αλλάξουμε ή αν κάτι δεν μας αρέσει, αν θέλουμε να του κάνουμε μία ανανέωση, μπορούμε να επέμβουμε επαναπροσδιοριζοντάς το? Θα μπορούσαμε να επέμβουμε σε δεύτερο χρόνο εφόσον έχει γίνει πρόβλεψη από την αρχή. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αν κάποιος, ας πούμε, θέλει μετά από 5 χρόνια αλλάξουν οι ανάγκες του και χρειαστεί ένα επιπλέον χώρο, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είτε σε οριζόντια φορά... διάσταση. Σε οριζόντια διάσταση, mm-hmm. σε κάθετη. Δηλαδή ένα δεύτερο όροφο με ένα επιπλέον module. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί, ειδικά όταν μιλάμε για καθύψος επέκταση, mm-hmm. θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από νωρίς. Πώς ακριβώς γίνεται η μετακίνηση? Η μετακίνηση γίνεται με γερανοφόρο όχημα. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται από την πρόσβαση που έχει η θέση
στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί στο οικόπεδο του πελάτη, ας πούμε. Σας το ρωτώ αυτό γιατί είμαστε πλάσματα κινητικά και θέλουμε ρεθίσματα. Σε αυτό λοιπόν η πρόταση της Cocoon Modules έχει το πλεονέκτημα. Ας πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την Αναστασία Σπυροπούλου για τα οικονομικά πλεονεκτήματα της πρότασης και για τις οικολογικές δυνατότητές της, αλλά και για τα αποτελέσματα της χρήσης στο περιβάλλον. Μη φύγει κανείς. Ξανά στο Γη και Είδωρ, την εκπομπή για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες και τις νέες ιδέες που πάνε τον κόσμο και τη σκέψη μας μπροστά. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο ηχό FM 99,8 και μαζί σήμερα μιλάμε για ένα νέο μοντέλο κατοικίας που μας προτείνει η εταιρεία Cocoon Modules και η αρχιτέκτονας ιδρύτριά της Αναστασία Σπυροπούλου. Κυρία Σπυροπούλου, γιατί κερδίζει το περιβάλλον από τη χρήση και τη σχεδίαση αυτής της κατασκευής? Καταρχήν, μιλάμε για επανάχρηση ενός υλικού που βρίσκεται σε αδράνεια μέσα σε μία ακτίνα πολύ μικρή από τον τόπο, από τον τόπο του οικοπαίδου. Αυτό κάνει με μία πρώτη ματιά βιώσιμη την κατοικία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να κουμπώσουν στην κατοικία ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι χρήση έχει η πρόταση, μπορούν να κουμπώσουν τα φωτοβολταϊκά. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια αυτόνομη κατασκευή με μια δεξαμενή νερού ενδεχομένως, αν κάποιος θέλει, κτλ. Μπορεί δηλαδή να είναι ενεργειακά αυτόνομο? Ναι, μπορεί. Σαν κατοικία. Βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή να προσαρμοστεί στις συνθήκες της περιοχής στην οποία θα κατασκευαστεί? Ναι, εννοείται. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε όταν μιλάμε για υψηλή ενεργειακή κλάση είναι ο προσανατολισμός. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να προτείνουμε. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, αλλά προσπαθούμε να επιτύχουμε καταρχήν φυσικό δροσισμό με κάποιους τρόπους και από εκεί και πέρα να έχουμε καλή σκίαση, ώστε να καταναλώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται κάποια προεπιλογή στην περιοχή που θα εγκατασταθεί, δηλαδή θα πρέπει να δείτε ότι πληρεί κάποιες προδιαγραφές? Καλό θα ήταν να γίνει. Βέβαια, πολλές φορές δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί το οικόπεδο προϋπάρχει της επιλογής του να κατασκευάσει κάποιος με την Cocoon Modules. Οπότε προσπαθούμε να φέρουμε το οικόπεδο στο μέτρο, να το πω έτσι. Με κάποια σκίαση που θα βάλουμε επιπλέον και φυσικά τον προσανατολισμό, να έχουμε κατάλληλο προσανατολισμό. Είναι πολύ βασικό. Εδώ στην Κρήτη τα εδάφη μας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε από τη δουλειά σας, αλλά έχουμε κάποια ποικιλία στη μορφολογία του εδάφους. Mm-hmm. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ίσως δεν είναι και εύκολο να προσαρμόσουμε μια τέτοια κατοικία στα δικά μας τα εδάφη που δεν είναι μεγάλες παιδιάδες, δεν είναι... Είναι βραχώδη περισσότερο. Τα βραχώδη εδάφη είναι ιδανικά για μια τέτοια κατασκευή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση καθίδησης του εδάφους. Καμία περίπτωση. Όπως και σε κάθε συμβατική κατασκευή, έτσι. Τώρα, είναι λίγο πιο ακριβό όσον αφορά την εξκαφή και τη βάση του που θα χρειαστεί, αλλά ένα βραχώδες έδαφος μας σημαίνει μάλλον ότι έχουμε και μια πολύ σταθερή κατασκευή. Η εξκαφή και η βάση χρησιμοποιείται σε κάθε έδαφος που θα εγκατασταθεί η κατοικία? Μάλιστα. Σε κάθε έδαφος, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα. Αλλά είναι εύκολο μετά να αποδεσμευτεί?
Ναι, γίνεται η μικρότερη δυνατή παρέμβαση που μας επιτρέπεται από την πολεοδομία. Δηλαδή κάνουμε κάποια πέδιλα, στην ουσία κολόνες, με την ελάχιστη εξκαφή. Αυτό. Δηλαδή το ελάχιστο που ζητάει η πολεοδομία. Στην ουσία δεν χρειάζεται κάτι, γιατί οι κατασκευές έχουν στατική επάρκεια από μόνες τους. Αλλά το χρειαζόμαστε από τον νόμο, οπότε γίνεται κάποια εξκαφή. Μιλήσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνονται, για ποιο λόγο επιλέξατε το κοντέινερ ως μια μονάδα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τη στιγμή που μένει πλέον σε αδράνεια μετά τη χρήση της στο εμπόριο. Μιλήσαμε και για τις πιθανότητες που σκεφτήκατε εσείς ως ομάδα για τη χρήση της. Τώρα η αγορά ίδια πώς υποδέχτηκε την πρόταση αυτή και πώς την έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα? Η αγορά είναι, έχει ενθουσιαστεί γενικώς. Είναι μια ιδέα η οποία αρέσει πάρα πολύ. Είναι, ας πω, να ακούγεται, παρουσιάζεται πολύ εύκολα. Αρέσει γενικώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι η ελληνική αγορά είναι αρκετά ανώριμη για κάτι τέτοιο, γιατί κατά ψέματα έχουμε συνηθίσει σε πιο, πώς να το πω, συμβατικές λύσεις, πιο πατροπαράδοτους τρόπους κατασκευής. Οπότε το να δημιουργήσει κάποιος ο οποίος έχει συνηθίσει έναν άλλο τρόπο, να δημιουργήσει μια μονάδα ξενοδοχική από κοντέινερ, μπορεί να το βλέπει και σαν ρίσκο, γιατί ενδεχομένως δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πολλοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν. Δεν έχει δοκιμαστεί, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, από το νέο κόσμο έχει... Δηλαδή, όλο και περισσότεροι νέοι έρχονται. Τους ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης. Και είναι πολύ ζεστή στο να εντάξουν κάποιες τέτοιες μονάδες, ας πούμε, σε μια υπάρχουσα ξενοδοχειακή εγκατάσταση ή, ας πούμε, να κάνουν κάτι νέο. Τρέχουν και διάφορα προγράμματα έτσι και λες τώρα, οπότε... Εάν θέλουν δηλαδή να επενδύσουν ναι, στον ξενοδοχειακό κλάδο, θα λέγαμε ότι είναι ιδανικά. Γιατί στην ουσία σου εξασφαλίζει όλη την πρώτη ύλη, τα δομικά στοιχεία δηλαδή, δεν έχεις να ασχοληθείς με αυτό. Έχεις μια αρκετή τάση, τη βαρύ, δυνατή μονάδα, την οποία μπορείς να χρησιμοποιείς για να κάνεις το σχέδιό σου. Οπότε έχεις εξοικονομήσει τουλάχιστον τα μισά από όσα θα χρειαζόσουν αν έφτιαχνες μία συμβατική κατασκευή. Και από την άλλη μπορεί να αυτονομηθεί ενεργειακά, μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον όπως ακούσαμε. Είναι ιδανική για βραχώδη δάφη όπως είναι τα δικά μας εδώ στην Κρήτη. Όπως γνωστόν, ο τουρισμός είναι μία από τις δύο μεγάλες μας βιομηχανίες μαζί με την αγροδιατροφή. Και ο νέος κόσμος τα χρησιμοποιεί ήδη, τα χρησιμοποιεί κυρίως για κατοικίες ή και όπως είπαμε προηγουμένως, στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σε τι άλλο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πουλήσει κάτι ακόμα. Τώρα, οπότε οι περισσότεροι πελάτες, παρόλα αυτά δυνητικοί πελάτες, έρχονται από τον τομέα του τουρισμού. Α, κατάλαβα. Εμείς είμαστε νέα εταιρεία, οπότε τώρα ξεκινάμε, τέλος πάντων τα τελευταία 2-3 χρόνια, μέχρι να το παρουσιάσουμε, να εκπαιδεύσουμε το κοινό, γιατί έχουμε βαλθεί να κάνουμε και αυτό. Είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί το κοινό ώστε να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, να εμπιστευτεί τον τρόπο δόμησης με κοντέινερ. Θα περάσει λίγος καιρός ακόμα ενδεχομένως. Ελπίζουμε και όχι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν, διότι παρόλο που είστε νέα εταιρεία, ξεκινήσατε το 2015, ωστόσο μέχρι στιγμής έχετε δεχθεί πληθώρα διακρίσεων, σας έχουν ξεχωρίσει ο κόσμος των startups τουλάχιστον, έχετε δεχθεί στήριξη και συνεργασία από πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, όπως είναι η εταιρεία Κοκομάτι, Αλουμίλ και πολλές άλλες στον χώρο των κατασκευών, των υλικών, ακόμα και της τέχνης. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα που αντιλαμβάνεται τη στροφή προς μια λιγότερη παρεμβατική παρουσία του ανθρώπου στο περιβάλλοντα χώρο. Τι είναι αυτό που σε σχέση με τη δική τους δουλειά βλέπουν στο εγχείρημά σας και αποφασίζουν να σας στηρίξουν? Καταρχήν,
σίγουρα η φρέσκια ματιά μας όσον αφορά τον τρόπο δόμησης γενικότερα. Και η καινοτομία θεωρούμε, δηλαδή είναι κάτι καινοτόμο και σίγουρα βλέπουν δηλαδή βλέπουν μπροστά ότι υπάρχει μέλλον σε αυτή την κατασκευή. Στο εξωτερικό είναι ήδη πολύ διαδεδομένη, οπότε βλέπουν και ήδη μια ευκαιρία να αναδείξουν τη δουλειά τους, τα υλικά τους μέσα από αυτό, μέσα από την κατασκευή με κοντέινερ. Ίσως αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με την πορεία του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι με τέτοιες καινοτόμες οπτικές της δόμησης έχουμε περιθώριο ανάπτυξης περαιτέρω της αγοράς? Σίγουρα έχουμε, για όλα τα πλεονεκτήματα που έχουμε προαναφέρει. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και την ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που επίσης πρέπει να συνηθίσουμε πλέον, γιατί έχουμε τόσο ήλιο, έχουμε άνεμο, δηλαδή υπάρχουν οι συνθήκες, το ζήτημα είναι να τις αξιοποιήσουμε. Οπότε δεν βλέπω γιατί όχι. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο, δηλαδή στο όραμά σας. Αυτό χωράει περισσότερο σε ένα αστικό τοπίο, στην επαρχία, ή με τις ανάλογες προσαρμογές μπορεί να ταιριάξει και στα δύο? Και στα δύο φυσικά. Και στα δύο. Τώρα, πάντα βέβαια, δηλαδή, πάντα η κατασκευή πρέπει να παίρνει τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, οπότε όπως το είπατε, ανάλογα την τοποθεσία, προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον. Σιγά σιγά βλέπουμε να αναδύονται νέοι όροι με τους οποίους εξοικειωνόμαστε κι εμείς, που οι αδαείς περί την αρχιτεκτονική, αλλά πραγματικά θαυμάζοντας το έργο σας, για οικολογικά σπίτια, ενεργειακά σπίτια. Η διαμόρφωση λοιπόν ενός σπιτιού σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και η οικολογική του επάρκεια, ανταπόδοση, είναι πιο εύκολη όταν μιλάμε για μια τέτοια κατασκευή, επειδή αυτή η κατασκευή είναι μετακινούμενη ή ίσως επιτρέπει περισσότερες παρεμβάσεις? Δεν θα το έλεγα, όχι. Δηλαδή είναι ανάλογη αυτής της συμβατικής κατοικίας. Απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμα και στην κατοικία αυτή όλα τα υλικά που προσαρμόζονται στη συμβατική ώστε να την καταστήσουν, τέλος πάντων με πολύ μικρό ενεργειακό αποτύπωμα, μπορούμε να τα δούμε και σε μια κατοικία της Cocoon Modules, για παράδειγμα. Με τη διαφορά ότι έχουμε πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ ταχύτερη κατασκευή. Μιλάμε λοιπόν για 3-4 μήνες χρόνο που χρειάζεται για να δημιουργηθεί η βασική κατοικία όπως την είδαμε στο πρωτότυπό σας. Πόσο είπατε? Μας είπατε προηγουμένως 3 έως... Όχι. 3-4 μήνες είναι για 4 κατοικίες περίπου. 3-4-5 κατοικίες. Για μια κατοικία είναι 6 εβδομάδες, 1,5 μήνα. Ωραία, μέχρι το Πάσχα λοιπόν μπορούμε να έχουμε ετοιμάσει ένα αν σπίτι. Αν βγάλετε και την άδεια. Είχατε πει τώρα, κυρία Σπυροπούλου, ότι από φοιτήτρια ακόμα σας ενθουσίαζε η κινητικότητα στην αρχιτεκτονική. Πώς μπορεί αυτή η κινητικότητα να εναρμονιστεί με τα παραδοσιακά στοιχεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής και του ελληνικού τοπίου? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα, με ενθουσίαζαν οι εφήμερες κατασκευές συγκεκριμένα, δηλαδή αυτές βεβαίως που θα μπορούσαν να μετακινηθούν, σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με τις πιο, πώς να το πω, προσωπικές κατασκευές. Η συγκεκριμένη της Cocoon δεν είναι μια τέτοια. Απλά σας λέω με τι ήμουν, τέλος πάντων, ενθουσιασμένη τότε. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, βλέπουμε όσο περνάει καιρός τον νέο κόσμο, οι οποίοι είναι οι νέοι νομάδες, να τους πούμε έτσι, όπου μετακινούνται συνεχώς. Θα μπορούσε λοιπόν μια τέτοια κατασκευή να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους και γιατί όχι να
να την μετακινήσουν και μια-δυο φορές μέσα στη διάρκεια ζωής της, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, μην ξεχνάμε, δηλαδή είναι σαν μια μεταλλική κατασκευή. Πόσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσει? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τεσταριστεί κάτι τέτοιο. Στο εξωτερικό υπάρχουν παραδείγματα πολλών δεκαετιών, τα οποία στέκονται εκεί ακόμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κάποια τέτοια παραδείγματα, αλλά θεωρούμε ότι είναι όμοιο με αυτό της μεταλλικής κατασκευής. Σκεφτόμενοι τώρα τις προκατασκευασμένες κατοικίες, τις προκάτ κατοικίες, θα λέγαμε ότι η ανθεκτικότητα του κοντέινερ είναι μεγαλύτερη? Δεν ξέρω ακριβώς τη δομή των προκάτ, να σας πω την αλήθεια, οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια σύγκριση. Πολύ σωστά. Πάντως, σκεφτόμενοι το χρόνο ζωής των ιδίων των containers που χρησιμοποιούνται, δηλαδή που έχουν φτιαχτεί να είναι ανθεκτικά για χρήση σε μεταφορές υπερατλάντιες, πιστεύω ότι για μόνο αυτό μας εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον θα πρόκειται για μια στιβαρή κατοικία, στιβαρή κατασκευή. Φυσικά, ναι. Πείτε μου. Απλά ήθελα να πω ότι τα κοντέινερ, αυτό που είπατε ακριβώς, κατασκευάζονται σε πρώτη φάση για να αντέχουν σε αυτές τις υπερατλαντικές μετακινήσεις, με την αλμύρα, με το νερό, χτυπήματα, φορτεκφορτώσεις. Οπότε εμείς στην ουσία θωρακίζουμε το κάθε εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιούμε, που επαναχρησιμοποιούμε. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και νέο. Το θωρακίζουμε με αντισκοριακές βαφές, εποξυδικές κτλ. Οπότε ανεβάζουμε κατά πολύ το μέσο όρο ζωής του, σαν πρώτη ύλη. Κατάλαβα. Φυσικά είναι σε ένα σημείο συνήθως στατικό, οπότε δεν έχει αυτές τις μετακινήσεις, φθορές, αλμύρα κτλ. Αλλά αν χρειαστεί είναι ανθεκτικό. ναι, βέβαια. Πείτε μου για τα μέλη της ομάδας σας. Δεν είστε μόνοι? Όχι, η ομάδα αποτελείται από κάποιους μηχανικούς και κάποιους στις πωλήσεις. Έχουμε χωριστεί στα δύο, δηλαδή. Και προσπαθούμε, δηλαδή κατά καιρούς εντάσσουμε και άλλα μέλη στην ομάδα, ανάλογα τις ανάγκες που έχουμε κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βγούμε προς το εξωτερικό. Οπότε να έχουμε κάνει κάποιες συνέργειες με κάποια γραφεία του εξωτερικού που κάνουν αντίστοιχα έργα και θα σας ενημερώσουμε όταν γίνει κάτι. Χαρά μας θα είναι κάτι τέτοιο και θέλω να μου πείτε σε αυτό το σημείο, η πρόταση δικιά σας με τη χρήση των containers είναι ανταγωνιστική σε σχέση με αντίστοιχες του εξωτερικού? Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστική ως προς την τιμή κυρίως, ειδικά όταν μιλάμε για βορειοευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πολύ καλές τιμές και λόγω των υλικών και συνεργείων στην Ελλάδα, κυρίως λόγω αυτού βασικά. Οπότε με μια μεταφορά η οποία μπορεί να κοστίσει γύρω στα 2.000 ευρώ, μπορεί να πάει η κατοικία από κοντέινερ μπορεί να πάει στην Γερμανία, για παράδειγμα. Μπορούμε να το μετακινήσουμε έστω μια φορά το χρόνο? Εξαρτάται τη χρήση του. Δηλαδή, αν η χρήση του είναι εμπορική, τύπου έχουμε κατασκευάσει κάτι, ένα σενάριο λέω τώρα, έχουμε κατασκευάσει ένα κοντέινερ για μια διαφημιστική κάποιας εταιρείας, η οποία το χρησιμοποιεί για διάφορα δρόμενα που κάνει την Ελλάδα, για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη και η κατασκευή θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη, δηλαδή θα γίνει μια κατασκευή η οποία θα είναι μεταφερόμενη, θα φορτεκφορτώνεται πολύ εύκολα και δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα, αν θέλετε. Τώρα, αν ο χρήστης θέλει να μεταφέρει την κατοικία του, για παράδειγμα, μία φορά στα δύο χρόνια, και πάλι μπορούμε να το δούμε. Απλά εκεί όπου έχουμε σύνδεση στα δίκτυα, δηλαδή συνδεόμαστε στα δίκτυα ΔΕΗ,
αποχέτευτικό και ηλεκτροδότης, εν πάση περιπτώσει, νερό και αποχέτευση. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη η μεταφορά. Οπότε λοιπόν η μεταφορά γίνεται πιο εύκολη όσο πιο αυτόνομη καθίσταται ενεργειακά και από τη χρήση πόρων η κατοικία. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι υπάρχει πρόβλεψη για όλα, και για, σε όλα και, για, και σε αυτό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και θέλω να μάθω τι είναι στο μυαλό μέσα της κυρίας Σπυροπούλου αρχιτέκτονα. Σήμερα σας έπιασα κιόλας στην δράση, είσαστε σε ένα κοντέινερ. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, αν σας ενδιαφέρει ακόμα αυτή η εφήμερη κατασκευή στην αρχιτεκτονική και ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει σε προτεραιότητα στην Cocoon Modules. Φυσικά και μας... Εντάξει, η εφήμερη έχει μετά... έχει γίνει τέλος πάντων η κατασκευή αυτή που βλέπετε, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν αυτά τα... Αυτός ο πιο εύκολος, πιο προσιτός τρόπος κατασκευής, αν θέλετε, στο ευρύ κοινό, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε όλοι δικαίωμα στη στέγη. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους μας, προσπαθούμε, όπως σας είπα, να εκπαιδεύσουμε το κοινό στην Ελλάδα, να μάθει τι μπορεί να κάνει με τη χρήση εμπορευματικών υποτίων, σαν πρώτη ύλη για χρήση στέγασης, ό,τι χρήση και αν είναι αυτή. Και αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε να κάνουμε κάποιες βασικές συνεργασίες στο εξωτερικό, έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και εκεί. Γιατί υπάρχει ήδη το κοινό εκεί, καταλάβατε. Το κοινό από ποιο κλάδο? Για πείτε μου και για το εξωτερικό. Μάθαμε για την Ελλάδα, μας ενδιαφέρουν τα ξενοδοχεία περισσότερο, οι διαφημιστικές εταιρείες, οι κατοικίες. Στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό είναι κυρίως η εξοχική κατοικία, αλλά και το κομμάτι της διαφήμισης, δηλαδή... B2B που λέμε, είναι το business to business, δηλαδή επιχείρηση, ναι. Ακριβώς, είτε για εστίαση είτε για γραφειακούς χώρους και κυρίως για διαφημιστικούς λόγους. Πολλές φορές χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι, χώρους διαμορφωμένους κατάλληλα για να πραγματοποιήσουμε κάποιες εφήμερες δράσεις. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι δεν χρειάζεται, όπως μέχρι τώρα γινόταν, να καταναλώνουμε πολλά υλικά που συνήθως δεν επαναχρησιμοποιούνται και πετιούνται ή δεν ανακυκλώνονται, κάνοντας τρομερά έξοδα και έχοντας πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό αρνητικό στο περιβάλλον. Απ' την άλλη, εσείς προσφέρετε μία λύση όπου θα μπορεί να αποτελέσει asset, δηλαδή μία αξία για την επιχείρηση που θα την επαναχρησιμοποιήσει πολλές φορές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρον ακόμα και ο τρόπος που βλέπετε την δική σας την επιστήμη και τέχνη ταυτόχρονα. Τι έχετε να πείτε στους νέους αρχιτέκτονες που ξεκινάνε σήμερα? Βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά όπως εσείς και θέλουν να δημιουργήσουν ένα εγχείρημα που είναι κατά άλλους πολύ διαφορετικό από όσο έχουν συνηθίσει. Δεν μπορώ να τους πω κάτι. Δηλαδή, ο καθένας φαντάζομαι θα ακολουθεί το ένστικτό του και το ενδιαφέρον του. Βασικά αυτό, να ακολουθήσουν να ακολουθήσουν το ενδιαφέρον τους μέσα από την αρχιτεκτονική. Δηλαδή, όταν λέω ενδιαφέρον, εννοώ πιο συγκεκριμένα, να δουν τι τους συντριγκάρει, ας πούμε, και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια επιστήμη η οποία έχει άπειρες εφαρμογές στην καθημερινότητά μας, πέρα από την κατοικία, την παραδοσιακή κατοικία όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Οι σπουδές πάνω στην αρχιτεκτονική είναι πιθανές, είναι φανταστικές, οπότε ακριβώς γι' αυτό και στην Κρήτη μάλιστα έχετε πολύ καλή σχολή αρχιτεκτονικής, οπότε μέσα από τις σπουδές σίγουρα θα αναπτύξουν ενδιαφέροντα πιο συγκεκριμένα, θα ακολουθήσουν και να τα υπεραναλύσουν, θα έλεγα, ώστε να βγει κάτι καινοτόμο. Η αλήθεια είναι ότι η αρχιτεκτονική προσφέρεται για... Έχει τη βάση για να αναδείξει καινοτομίες στην καθημερινότητα και στην
και σε συνδυασμό με την τεχνολογία σήμερα θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ Οπότε μια υπερανάλυση στο ενδιαφέρον του καθενός είναι απαραίτητη, νομίζω. Δεν βλάπτει. Το μόνο σημείο που δεν βλάπτει είναι υπερανάλυση. θα λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί να βγει κάτι καινοτόμο αν όλοι αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, αν είμαστε δεκτικοί στην εκπαίδευση, να ακούσουμε μια καινούργια άποψη, να ακούσουμε πώς αλλιώς μπορούμε να δούμε την στέγαση, αν είμαστε άνθρωποι ειδικά που μας αρέσουν τα ταξίδια, να αλλάζουμε περιβάλλον κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε να χάσουμε την ασφάλεια αυτή που έχει το καβούκι μας. Είναι μια ιδανική επιλογή η Cocoon Modules. Έχετε δεχθεί χρηματοδότηση για τη λειτουργία σας σήμερα? Σας έχουν εμπιστευτεί επενδυτές? Αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, έχουμε λάβει κάποια χρηματικά έπαθλα από το 2016 που ήμασταν στην θερμοκηπίδα του ΕΓ. Και στη συνέχεια έχουμε λάβει την υποστήριξη της χρηματοδότησης του Eurobank για να κατασκευάσουμε το πρωτότυπο, την πρώτη κατασκευή. Πού βρίσκεται σήμερα η πρώτη κατασκευή? Η κατασκευή βρίσκεται στην Αθήνα, στην Αττική, βασικά στην Κόκοματ. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Κόκοματ, η οποία μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή στο χώρο της. Θα είμαστε εδώ μέχρι τον Απρίλη. Και ψάχνουμε το επόμενο σημείο. Μπορούμε λοιπόν να έρθουμε να σας δούμε και να δούμε πώς είστε. Γιατί είναι όχι να μην έρθετε και στην Κρήτη, να δοκιμάσετε και την παρουσίαση του πρωτοτύπου σας στην επαρχία. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μας. Να ευχαριστήσω πολύ την Αναστασία Σπυροπούλου που ήταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Την ευχαριστούμε που μας βοήθησε να μάθουμε τα πάντα για τη νέα γενιά και τη νέα φιλοσοφία στη στέγαση και τη δημιουργία χώρων που εφαρμόζει το εγχείρημα της ίδιας και της ομάδας της, Cocoon Modules. Σας ευχαριστούμε πολύ.